670 από το πρώτο κεφάλαιο του Ιερεμία του προφήτη και το πρώτο εδάφιο. Σελίδα 670, Ιερεμίας ο προφήτης, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Οι λόγοι Ιερεμίου, ιού του Χελκίου, εκ των ιερέων των εν ανανόθ εν τη γη Βενιαμίν, προς τον οποίον έγινε λόγος Κυρίου εν τες ημέρες του Ιωσίου, ιού του Αμών βασιλέως Ιούδα, κατά το 13ο έτος της βασιλείας αυτού. Έγινε δε και εν τες ημέρες του Ιωακήμ, ιού του Ιωσίου, βασιλέως Ιούδα, μέχρι του τέλους του 11ου έτους του Σεδεκίου, ιού του Ιωσίου, βασιλέως Ιούδα, μέχρι της εχμαλωσίας του Ιερουσαλήμ, κατά τον πρέπτο μήνα. Και λόγος Κυρίου έγινε προς εμέ λέγον, πριν σε μορφώσω εν την κοιλία σε εγνώρισα και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας σε υγείασα. Προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα. Και εγώ είπα, ο Κύριε Θεέ, ιδού δεν εξεύρω να λαλήσω, διότι είμαι παιδίον. Ο δε Κύριος είπε προς εμέ, μη λέγε είμαι παιδίον, διότι θέλεις υπάγει προς πάντας, προς τους οποίους θέλω σε εξαποστείλει και πάντα όσα σε προστάξω θέλεις υπή. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, διότι εγώ είμαι τα σούδια να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Και εξέτεινε Κύριος την χείραν αυτού και ήγε στο στόμα μου και είπε Κύριος προς εμέ, ιδού έθεσα τους λόγους μου εν το στόμα σου. Ιδέ σε κατέστησα σήμερον επί τα έθνη και επί τας βασιλείας, δια να εκριζώνεις και να κατασκάπτεις και να καταστρέφεις και να κατεδαφίζεις, να νοικοδομείς και να καταφυτεύεις. Λόγος Κυρίου έγινε έτη προς εμέ λέγον, τι βλέπεις η Ιερεμία? Και είπα, βλέπω βακτηρία να μυγδαλίνει. Και είπε Κύριος προς εμέ, καλώς είδες, διότι εγώ θέλω ταχύν να εκπληρώσω το λόγο μου. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ εκ δευτέρων λέγον, τι βλέπεις εσύ? Και είπα, βλέπω λέβητα αναβράζοντα και το πρόσωπο αυτού είναι προς βοράν. Και είπε Κύριος προς εμέ, από βορρά θέλει εκχυθεί το κακόν επί πάντα στους κατοίκους της γης, διότι ιδού εγώ θέλω καλέσει πάσας τα οικογένεια των βασιλείων του βορρά, λέγει Κύριος, και θέλω συνελθεί και θέλω η θέση έκαστος των θρόνων αυτού εν τη εισόδο των πυλών της Ιερουσαλήμ και επί πάντα τα τείχη αυτής Κύκλο και επί πάσας τας πόλης του Ιούδα. Και θέλω προφέρει τας κρίσεις μου εναντίον αυτών περί πάσης της κακίας αυτών, διότι με εγκατέλειπον και εθυμίασαν εις θεούς αλλοτρίους και προσεκίνησαν τα έργα των χειρών αυτών. Σύ λοιπόν περίζωσον την οσφήν σου και σηκώθητη και είπε προς αυτούς πάντα όσα εγώ σε προστάξω. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτού, μη ποτέ τάχα σε αφήσω να πέσεις αμηχανίαν έμπροσθεν αυτών, διότι ιδού εγώ σε έθεσα σήμερον ως πόλην οχυράν και ως στήλην σιδηράν και ως τύχη χάλκινα, εναντίον πάσης της γης, εναντίον των βασιλέων του Ιούδα, εναντίον των αρχόντων αυτού, εναντίον των ιερέων αυτού και εναντίον του λαού της γης. Και θέλω σε πολεμήσει, αλλά δεν θέλω σε υπερασχίσει εναντίον σου, διότι εγώ είμαι μετά σου για να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Αμήν. Ιερεμίας ο προφήτης, ένας άνθρωπος το όνομά του είναι ο Κύριος θα τον υψώσει, ένας άνθρωπος που ο Θεός θέλησε, γιατί τους χρόνους και τους καιρούς ο Κύριος τους έχει στα χέρια του, ο Θεός θέλησε να γεννηθεί σε μία περίοδο κακή για το λαό Ισραήλ. Να ζήσει καιρούς κακούς τον καιρό εκείνο, γιατί οι άνθρωποι εγκατέλειπαν τον Κύριο και τον Θεόν τους, εθεμίασαν εις θεούς αλλοτρίους και προσεκίνησαν τα έργα των χειρών αυτών. Ένας άνθρωπος για τον οποίο ο Θεός προκαταβολής κόσμου είχε προσδιορίσει ένα έργο μοναδικό, θα έλεγα, επώδυνο και καθόλου καρποφόρο. Καθόλου καρποφόρο. Οι άνθρωποι δεν θα τον ακούνε, αν και ο Θεός θα μιλάει με το στόμα του. Και δεν θα τον ακούνε όχι μόνο μια φορά, κατ' επανάληψη δεν θα τον ακούνε. Παρόλο που ο Θεός θα είναι δυνατός με αυτόν και ο Ιερεμίας θα είναι δυνατός εν ονόματι Κυρίου του Θεού του. Ένας άνθρωπος πραγματικά που κήρυτε
ολοκρίση, μετάνοια, επιστροφή. 40 και πλέον χρόνια κήρυτε, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Απίστευτο είναι, αλλά αληθινό. Και έφτασε στο σημείο να προφέρει αυτό το μοναδικό λόγο που με επίγνωση πια εκ των αποτυχιών του, με επίγνωση έκραξε «Κύριε, τελικά σώσε μας για να σωθούμε, επίστρεψόν μας για να επιστραφούμε, γιατί αν εσύ δεν ενεργήσεις, τίποτα και κανένα σου, το λόγο σου δεν μπορεί να ενεργήσει στο λαό αυτό. Επίστρεψόν μας, μήπως και επιστραφούμε». Και όλα άρχισαν όταν ο Ιερεμίας, χωρίς να ξέρει τίποτα, ήταν η οικογένειά του ιερείς, είχε μια επίσκεψη Θεού μοναδική. Ενώ ήταν σε μικρή ηλικία. Του είπε πράγματα αληθινά. Ότι πριν εγώ σε μορφώσω στην κοιλία της μητέρας σου, προήλθες εκ θελήματος ανδρός και γυναικός, αλλά εγώ σε μόρφωσα στην κοιλιά της μητέρας σου, πριν σε μορφώσω, σε γνώρισα. Σε ήξερα πάρα πολύ καλά ποιος είσαι και τι θα κάνεις. Πριν ακόμη εξέλθεις εκ της μήτρας σου, εγώ σε ξεχώρισα, σε αγίασα. Και πριν ακόμη εξέλθεις εκ της μήτρας σου, εγώ προφήτη με λόγο Θεού δυνατό σε κατέστησα. Είδα την καρδιά σου, είδα τη ζωή σου, είδα το περιβάλλον σου, είδα τα πάντα και σε εξέλεξα. Και σε εξέλεξα για να σε αποστέλω και εσύ θα πηγαίνεις όπου εγώ σε αποστέλω. Σε εξέλεξα για να λες μόνο αυτά και όλα αυτά τα οποία εγώ σου λέω. Ένα πράγμα πρόσεξε. Ένα πράγμα. Μη φοβηθείς. Μη φοβηθείς. Μη φοβηθείς. Γιατί αν φοβηθείς, τότε θα έλθει σε σένα της τυφλός παρά ο δούλος μου, της κοφός παρά ο μηνυτής, τον οποίον εγώ απέστειλα. Μη φοβηθείς ότι εγώ τάχα θα σε αφήσω σε αμηχανία. Μικρό παιδί είναι. Εγώ πάντα θα είμαι μαζί σου και θα σε ελευθερώνω. Δεν θα σε φυλάω να μη σου συμβεί τίποτα, αλλά από όλα όσα έρχονται μπροστά σου, εγώ θα σε ελευθερώνω. Μεγάλη δουλειά, αδελφοί. Να μας ελευθερώνει ο Θεός σε οτιδήποτε προγραμματίζει, προσχεδιάζει ο εχθρός της ψυχής μας. Οι άνθρωποι οι οποίοι επηρεάζονται από τον εχθρό της ψυχής μας. Αυτό λοιπόν το χαρακτηριστικό το είχε. Από το Θεό η Ιερεμίας. Εγώ θα σε ελευθερώνω. Γι' αυτό μην πεις ότι είμαι παιδίον και ότι είμαι μικρός και δεν ξέρω να μιλήσω. Μην κοιτάς την αδυναμία σου, αλλά κοίταξε τη δύναμή μου και άκουσε τις υποσχέσεις μου. Άκουσε το λόγο μου προσεκτικά. Από όλες τις καταστάσεις που δεν θα μπορείς εσύ να ελευθερωθείς γιατί θα είναι δύσκολες, εγώ όμως θα σε ελευθερώνω. Και ο Ιερεμίας τ' άκουσε και το δέχτηκε η καρδιά του ώστε να μπορεί να συνεχίσει το έργο του ο Θεός στη ζωή του. Το κρίσιμο σημείο είναι να ακούσει, να πιστέψει και να αποδεχθεί το λόγο και τις υποσχέσεις. Άκουσε, πίστεψε και δέχτηκε το λόγο και τις υποσχέσεις. Γι' αυτό και ο Θεός εκτείνει το χέρι του, αγγίζει το στόμα του, ο ίδιος ο Θεός, και του λέει τώρα σε κατέστησα πάνω σε έθνη και σε βασιλείες και σου δίνω εξουσία να εκριζώνεις, να κατασκάπτεις, να καταστρέφεις, να κατεδαφείς, να νοικοδομείς όμως και να καταφυτεύεις. Γιατί?
γιατί έθεσα τους λόγους μου στο στόμα σου. Έθεσα λόγο προφητικό δικό μου στο στόμα σου. Η αρχή είναι η υπόσχεση και η αποδοχή της υπόσχεσης. Η συνέχεια είναι το έργο του Θεού με το λόγο το προφητικό στη ζωή του ανθρώπου. Δεν είναι απλό να αγγίξει ο Θεός το στόμα σου και να σου δώσει λόγια πίστεως, δυνάμεως, λόγια Πνεύματος Αγίου. Και ο Θεός το κάνει όταν βλέπει καλή συνέχεια και θέλει την καλή συνέχεια. Με το λόγο που έδωσε, του έδωσε και εξουσία. Με την εξουσία που του έδωσε, του έδωσε και το λόγο. Και τώρα στη συνέχεια θα του δίνει αποκαλύψεις, φανερώσεις, οράματα Κυρίου. Τι βλέπεις? Για πρώτη φορά ο Ιερεμίας βλέπει όρας και λέει «Βακτηρίαν αμυγδαλίνη» και εξήγηση από το Θεό. «Θέλω ταχύνη να εκτελέσω το έργο μου». Αυτό σημαίνει η βακτηρία ή η αμυγδαλίνη. «Δεν θα αργήσω, θα ταχύνω». Και ξαναλέει «Τι βλέπεις?» «Βλέπω λάδι τα αναβράζοντα και το πρόσωπο αυτού από βορρά». Δεύτερη όραση, υπόσχεση, λόγο Θεού προφητικό, αποκαλύψεις και φανερώσεις για τα μέλλοντα. Βλέπω έναν Λέβητα αναβράζοντα, ξέρεις τι σημαίνει? Εγώ θα σου πω. Θα έρθει κακό μεγάλο, θα έρθουν καιροί κακοί στην Ιερουσαλήμ, στο λαό του Ιούδα. Δεν θα αντέξουν οι άνθρωποι. Εσύ όμως πρόσεχε. Εσύ πρέπει να αντέξεις. Εσύ μην αποκάμεις. Αυτό το κακό εγώ θα το φέρω, γιατί οι άνθρωποι είναι μέσα στην απόλυτη αμαρτία και στην ειδωλολατρία. Και θα τους παραδώσω στα χέρια των εχθρών τους. Εσύ όμως ίσχυε και ανδρίζου. Περίζωσον την οσφήν σου. Πέπρος αυτούς όλα όσα εγώ δίδω σε σένα να πεις. Μη διστάσεις. Μη φοβηθείς μήπως σε αφήσω σε αμηχανία. Γιατί εγώ εν τέλει σε έθεσα σήμερον ως πόλην οχυράν, ο στήλην σιδηράν και ο στήχη χάλκινα εναντίον πάσης της γης. Επαναλαμβάνω την πορεία των πραγμάτων, η οποία μπορεί να συνεχιστεί αλλά μπορεί και να διακοπεί. Ο Θεός εκλέγει, υπόσχεται, χαρίζει το λόγο το προφητικό της δυνάμεως και το πίστεως, αποκαλύπτει, φανερώνει τα μέλλοντα, τα οποία είναι δύσκολα για τους καιρούς εκείνους, ιδιαιτέρως δύσκολα και καταστροφικά, αλλά υπόσχεται, εσένα εγώ δεν θα σε αφήσω να βρεθεί σε αμηχανία. Γιατί? Γιατί σε έχω κάνει σε μια πόλη κειμένη επί όρους, για να φαίνεται, για να ακούγεται η φωνή του Πνεύματος του Αγίου, για να φαίνεται η δόξα μου, η δύναμή μου. Μια πόλη όχι ανίσχυρη, αλλά πόλη οχυρά, στήλη σιδηρά και τύχη χάλκινα. Αυτό εν τέλει θέλει να κάνει τον Ιερεμία. Και προσοχή αδερφοί, αυτά του τα λέει στο 13ο έτος της βασιλείας του Ιωσία, ο οποίος βασίλευσε 38 χρόνια και μία βασιλεία πάρα πολύ ωραία, και ο λαός Ισραήλ αυξανότανε.
Σε περίοδο ευημερίας του τα είπε αυτά. Πριν ακόμη έλθει το κακό, του τα είπε αυτά. Από μικρό παιδί του τα είπε αυτά, τα οποία πρόκειται να ζήσει. Πόσο να ήταν, 15 χρόνο τότε, 20, 12, συν 18, αρχίζει το κακό μετά από 18 χρόνια, μετά τουλάχιστον από τα 30-35 του χρόνια αρχίζει το κακό. Τις υποσχέσεις όμως τις είχε. Το λόγο το προφητικό τον είχε. Τις αποκαλύψεις και τις οράσεις τις είχε. Την εξουσία να γκρεμίζει και να οικοδομεί, να ξεριζώνει και καταφυτεύει, τις είχε, την είχε. Τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου την είχε. Τον είχε καταστήσει πόλην οχυρά. Στήλη σιδηρά και τύχη χάλκινα εναντίον όλων. Όλων. Και η υπόσχεση ήταν ότι δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω, πρόσεξε, θα σε πολεμήσουνε. Και σήμερα η μάχη ημών δεν είναι εναντίον ανθρώπων, εναντίον του κοσμοκράτορα, του σκότους που επηρεάζει ανθρώπους και τους ξεσηκώνει και τους κάνει να γριεύουνε. Θα έρθουν εναντίον σου, αλλά εσύ μη φοβηθείς, μην αποκάμεις, μην δηλιάσεις, προχώρα, συνέχισε. Γιατί εγώ ο Κύριος θα είμαι μαζί σου και εκεί που εσύ δεν θα μπορείς, εγώ θα σε ελευθερώνω. Εγώ θα σε ελευθερώνω. Αυτό είναι το μήνυμα, αδερφοί. Εγώ θα σε ελευθερώνω. Ο Κύριος μόνο θα σε ελευθερώνει. Εσύ μη φοβηθείς, μη δηλιάζεις. Προκαταβολής κόσμου μας εγνώρισε για να είμεθα άγιοι δια της αγάπης. Μας εκάλεσε, μας έσωσε, μας πρόσθεσε στην εκκλησία του, μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, μας έδωσε το λόγο του να κατοικεί πλουσίως εντός μας, έκανε χάρη στη ζωή μας, μας αποκάλυψε τα μέλλοντα. Αυτά που συμβαίνουν, αν ακούσετε τα λόγια πριν 15-20 χρόνια, τα προφητεύει ο προφητικός λόγος του Θεού. Θυμάμαι που έλεγα, γιατί ο Θεός μου το είχε πει, θα έρθει καιρός που τα μαγαζιά θα τα πουλάνε τζάμπα και οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να αγοράσουν, γιατί δεν θα έχουν λεφτά και θα κλείνουν. Βέβαια δεν μπορούσα να υπολογίσω όταν μου έλεγε ο Θεός αυτά που θα έρχονταν, πόσο άσχημα θα ήταν. Δεν μπορούσα να φανταστώ όταν ο Λόγος του Θεού έγραφε για καιρούς κακούς πόσο κακοί θα ήταν, και ακόμη δεν ξέρουμε τίποτα. Έρχονται καταστάσεις ανεξέλεκτες, όχι για την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ένα μικρό κομμάτι της οικουμένης. Στη Μέση Ανατολή γίνεται βρασμός μεγάλος. Οι φανατικοί μουσουλμάνοι κυριαρχούν παντού. Και κάποιος είπε ότι η πρωτεύουσα των μουσουλμάνων, πρόεδρος μεγάλης δύναμης, θα γίνει η Ιερουσαλήμ. Όλοι τα έχουν χαμένα με τη Συρία. Έρχονται καταστάσεις ανεξέλεκτες. Εσύ όμως η Ιερεμία, που σου υποσχέθηκε εν το ονόματί σου ότι ο Θεός θα σε υψώνει, εσύ αδερφέ μου και αδερφή μου, πρόσεξε, μη φοβάσαι. Ο Θεός θα είναι να σε ελευθερώνει εάν αποδέχεσαι τις υποσχέσεις του Θεού, δέχεσαι το λόγο της δυνάμεως του Θεού και ιδιαιτέρως δεν φοβάσαι, δεν αποκάμεις. Πριν από αρκετούς μήνες μου είχε πει ο Θεός, και το λέω και σήμερα ξανά, όποιος αντέξει,
Δεν θα αντέξουν όλοι. Εγώ θέλω να αντέξουμε όλοι όμως. Όλοι θέλω να αντέξουμε. Και δεν είναι το θέμα το οικονομικό, το πνευματικό είναι το θέμα. Εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση να υπομείνουμε ως τέλους και να πάμε στον ουρανό. Βοήθα μας, Κύριε. Δεν κάνουμε τους παλικαράδες. Δεν ισχυριζόμαστε ότι έχουμε δύναμη. Αντιθέτως, καυχόμεθα στις αδυναμίες μας. Αλλά εμπιστευόμαστε στο λόγο του Κυρίου. Εγώ θα σε ελευθερώνω. Όταν εσύ δεν θα μπορείς, εγώ θα σε ελευθερώνω. Συ μόνο μη φοβηθείς. Μη φοβηθείς. Σου δίνω εξουσία, σου δίνω δύναμη, γιατί χρειάζομαι τη διακονία σου, την υπηρεσία σου. Σε χρειάζομαι για το έργο μου, για τη δόξα μου. Πρέπει κάποιος να υψώνει την αλήθεια του Ευαγγελίου χωρίς να φοβάται. Πρέπει κάποιος να παραμένει στα οχυρώματα του Κυρίου, στα οχυρώματα του έργου του Θεού. Πρέπει κάποιος να υπομένει, κάποιος να ελπίζει, πρέπει κάποιος να βρεθεί αξιόπιστος στον Κύριο. Μακάρι να είμαστε όλοι μας αδερφοί. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Ο Θεός να μας βοηθήσει, γιατί κανένας από μόνος του δεν μπορεί να αντέξει. Καταστάσεις ανεξέλεκτες επί προσωπικού, οικογενειακού, εκκλησιαστικού και εν γέννη επίπεδου. Δοκιμάζονται οι αντοχές μας, οι οποίες δεν υφίστανται, άρα στην πραγματικότητα δοκιμάζεται η πίστη μας. Αμήν.